αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος Νοεμβρίου μετά από 3 χρόνια εργασιών. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης του παλαιού Γασιπί, που έρχεται να αναβαθμίσει την καρδιά της πρωτεύουσας. Οι εργασίες ανάπλασης του ιστορικού σταδίου άρχισαν τον Νοέμβριο του 2021 και σύμφωνα με την υπεύθυνη του έργου, το έργο αναμένεται να παραδοθεί στο κοινό περί τα τέλη Νοεμβρίου. Υπάρχουν 2 υπόγειοι χώρων στάθμευσης με συνολικές θέσεις 554. Η συνολική έκταση του έργου είναι γύρω στις 10.000 τετραγωνικά μέτρα. Θα δείτε τα 2 κύρια χαρακτηριστικά που είναι οι λόφοι που φυτεύονται, κάτω από τους οποίους βρίσκονται 2 εστιατόρια, μπροστά στην Ευαγόρου 2 καφετέριες, που είναι οι κύριες χρήσεις. Το σημαντικό είναι να δώσουμε ζωή στον χώρο, γιατί τα έργα αποκτούν αξία μόνο όταν έχουν ζωή και χρησιμοποιούνται από τον κόσμο, και γι' αυτό υπάρχουν μέσα και εμπορικές χρήσεις όπως είναι τα εστιατόρια, οι καφετέρειες. Υπάρχει ένα μεγάλο αμφιθέατρο που δεν υπάρχει άλλο όμοιο του, ειδικά στο κέντρο της πόλης. Γειτνιάζει με το κτίριο του ΘΟΚ και πρέπει τα 2 κτίρια να λειτουργούν συνεργατικά μεταξύ τους. Ο μοναδικός ίσως πνεύμονας πρασίνου στο κέντρο της Λευκωσίας θα ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών, δίνοντας μεγάλη ανάσα στους επισκέπτες του. Υπάρχουν χώροι και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σημεία φόρτισης, για άτομα με αναπηρίες, άρα ένα σύγχρονος χώρος στάθμευσης που προσθέτει ένα σημαντικό αριθμό χώρων για να μπορεί ο κόσμος να επισκεφθεί το κέντρο, να παρκάρει σε αυτό το σημείο και να πούμε ότι υπάρχει πρόνοια και για τη χρήση λεωφορείων, μικρών λεωφορείων, τα οποία θα μπορούν να διασπείρουν μετά τον κόσμο στους προορισμούς εντός του κέντρου που αγαπά το κοινό. Η ιστορία του παλαιού Γασιπί πάει πίσω στο 1902, χωρητικότητας 12.000 θεατών. Το γήπεδο φιλοξένησε αγώνες στίβου, ποδοσφαίρου αλλά και συναυλίες. Ωστόσο, το 1991 ο χώρος παραχωρήθηκε στο κράτος με αντάλλαγμα την ανέγερση του νέου γηπέδου στο Στρόβολο. Το στάδιο τερμάτισε τη λειτουργία του το 1999, ενώ το 2003 μετατράπηκε σε χώρο στάθμευσης για τα οχήματα του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ το 2017 καταδαφίστηκε.